Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο η αίτηση την οποία υπέβαλε η Δόξα, συνταχθήσα είπε μου, για την παραχώρηση κατά χρήση με σύμβαση χρυσιδανιού για μία δεκαετία του βοηθητικού γηπέδου, σημειωτέων ότι είχε παραχωρηθεί κατά το παρελθόν πριν 10 χρόνια το βοηθητικό γήπεδο με σύμβαση χρυσιδανίου στον Δήμο Δράμας, έληξε και ζητάται από τη Δόξα μια νέα δεκαετία για το βοηθητικό, επίσης να υπογραφεί σύμβαση χρυσιδανίου και να συσταθεί μια επιτροπή η οποία θα επεξεργαστεί και τους όρους της παραχώρησης και του κυρίως γηπέδου, δηλαδή του γηπέδου και των γηπεδικών εγκαταστάσεων. Ως γνωστόν, το γήπεδο της Δόξης είναι ιδιόκτητο. Αυτό υπήρχε μια φημολογία ότι απέτρεπε την οποιαδήποτε επέμβαση του Δήμου ένεκα του ιδιοκτήτου του γηπέδου. Αυτό ήταν μέγα λάθος. Από την εποχή που ήμουν δήμαρχος, ισχυριζόμουν ότι με σύμβαση χρυσιδανίου, που θα εξηγήσω τι είναι, μπορεί το γήπεδο να παραχωρηθεί στο Δήμο κατά χρήση μόνο, χωρίς να παραβλάπτεται η ιδιοκτησία του γηπέδου, η οποία ασφαλώς και παραμένει στον Γυμναστικό Σύλλογο Δόξα Δράμας. Κατά αυτόν τον τρόπο έγινε το βοηθητικό για διαφόρους λόγους και δεν έγινε δεκτό και για το κυρίως γήπεδο και ήρθε η κρίσιμη και κύρια στιγμή σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ελπίζω ότι θετική θα είναι και η απόφαση. Τώρα τι είναι το χρυσιδάνιο. Όπως είπα, δεν παραβλάπτεται η ιδιοκτησία. Εγώ θέλω να φανώ παράδειγμα χρήσιμο σε κάποιους και είμαι ράφτης. Βλέπω ότι η μπλούζα του είναι σκισμένη. Έχω τη δυνατότητα να το επισκευάσω, το διορθώνω. Κάνουμε και ένα ιδιωτικό συμφωνικό για ότι για 2 μήνες, για 3 μήνες, για 1 χρόνο θα το χρησιμοποιώ και εγώ. Και στη συνέχεια, όταν περάσει η προθεσμία, στο παραδίδω έτοιμο και καθαρό. Χωρίς να παραβλάπτεται η ιδιοκτησία. Και νομίζω τώρα που και η Δόξα είχαμε την ατυχία να υποβεβαστεί στη Β' Εθνική, είναι μια πάρα πολύ χρήσιμο να επιμελείται του γηπέδου ο Δήμος της Δράμας, όπως επιμελείται και όλα τα γήπεδα των ομάδων που αγωνίζονται στο τοπικό πρωτάθλημα. Θα ήταν παράλογο όλα τα άλλα γήπεδα να συντηρούνται από το Δήμο, εκτός από το γήπεδο της Δόξης, το οποίο παίζει και πολλούς ρόλους. Δεν είναι μόνο αγωνιστικός χώρος, γίνονται και ένα σωρό άλλες εκδηλώσεις.